Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκίνησε και επισήμως ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, με τις συνέπειες πλέον να είναι απρόβλεπτες. Μαζί μας η Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ το είπε και το έκανε. Από προεκλογικά ήδη διακήρυτε ότι θα επιβάλλει δασμούς με κύριο στόχο την Κίνα. Γιατί έτσι θεωρεί ότι προστατεύει τα συμφέροντα των αμερικανικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φυσικά των εργαζόμενων. Επομένως, είδαμε από τα μεσάνυχτα της σε ώρα Αμερικής, δηλαδή 7 δική μας πρωινή, να επιβάλλονται 25% δασμοί σε κινέζικα προϊόντα αξίας 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή όμως φαίνεται ότι θα είναι μόνο η αρχή, γιατί ο Αμερικανικός Πρόεδρος στις χθεσινές του δηλώσεις προειδοποίησε, βασικά πύλησε, ότι οι δασμοί αυτοί θα κορυφωθούν σταδιακά, θα κλιμακωθούν και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανταπέδωσε όμως και η Κίνα. Και η Κίνα δεν έμεινε άπραγη, με ισόπωση στους δασμούς σε ίσο αριθμό αξία προϊόντων. Στα 34 δισεκατομμύρια απαντά και το Πεκίνο. Ταυτόχρονα όμως σε αυτό το παιχνίδι του προστατευτισμού, εκτός από τον Αμερικανικό Πρόεδρο, βλέπουμε και από την Κίνα έτσι ανησυχητικές τάσεις, γιατί ξέρουμε ότι... Θα μπορούσε να κάνει όμως κι αλλιώς, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκείνη, θα μπορούσε να μην ανταποδώσει. Το θέμα είναι ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο αυτό, που βγαίνουν ζημιωμένοι όλοι, οι εμπορικοί πόλεμοι δεν έχουν νικητές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα υποχωρήσει, μάλλον θα αποχωρήσει από τον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου. Βλέπουμε λοιπόν να καταστρατηγούνται οι διεθνείς συμβάσεις, οι ισορροπίες που χτίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Γι' αυτό και λέμε ότι πάμε στο άγνωστο, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Στο κινέζικο χρηματιστήριο είδαμε πτώση 25% από τα υψηλά του Ιανουαρίου. Επομένως, οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς. Ο αγροτικός κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμαρτύρεται ότι δεν θα μπορεί να πουλά τα προϊόντα του, καθότι μεγάλο κομμάτι της παραγωγής πήγαινε στην Κίνα. Βλέπουμε λοιπόν οι χώρες να κλείνονται στον εαυτό τους, να δημιουργείται αυτός ο προστατευτισμός. Οι συμφωνίες πια δεν θα είναι διεθνείς, θα είναι διμερείς ή πολυμερείς, αλλά φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετέχουν σε αυτές. Επομένως, και αυτό βέβαια που οι αναλυτές προειδοποιούν είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζει τα λάθη του, δεν υποχωρεί στις θέσεις του, όποιες και αν είναι οι συνέπειες, και επομένως όλοι φοβούνται την επόμενη κίνηση.